Καλημέρα. Καλά είστε. Ένα από εδώ, από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνετε φωνάξτε μου και τους υπόλοιπους, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και αγαπημένη καλεσμένη κοντά μας. Φωνάξτε τα υπόλοιπα, παιδιά. Δεν άκουσα και το κουδούνι αυτή τη φορά. Πρέπει να έχει βγάλει αντικλείδι ο coach. Και κάθε φορά μαζί με τον Καράβα συνοδεύεται και μια έκπληξη. Νέα μέρα σήμερα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα για άλλο ένα φωτογραφικό challenge. Και γι' αυτό το λόγο έχω δίπλα μου αυτή την κούκλα, τη Βάσια Μποζατζή, Makeup Creative Director της Dust & Cream. Βάσια μου. Ο Καράβας φαίνεται να κρατάει την παράδοση και συνεχίζει να έρχεται με καλεσμένους. Είναι μαζί υπέροχη Βάσια και θέλουμε όλοι να δούμε τι έχουν να μας πούν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Η Dust & Cream και εγώ, όπως και σε κάθε challenge, είμαστε μαζί σας. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μία καμπάνια beauty, στην οποία θα δούμε πάρα πολύ ωραία δέρματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια και μαζί και φυσικά θα υπάρχει ένας νικητής, ο οποίος έχει να κερδίσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δώρο. Ναι. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία και βέβαια χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και σήμερα μαζί σας και μπορώ να έρθω σε επαφή και να δω αυτά τα υπέροχα πρόσωπα και τις προσωπικότητές σας, που θα είναι η επόμενη νέα γενιά των μοντέλων. Η χαρά είναι όλη δική μας. Σε ευχαριστούμε και πάλι που και είσαι εδώ. Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Παιδιά, 15. Έτσι, φτάσαμε σε εσίως στους 15, οπότε το πρώτο μαξιλαράκι έχει κατακτηθεί. Βάζουμε φουλ τις μηχανές για να κατακτήσουμε τον αμέσως επόμενο στόχο, που δεν είναι άλλος από αυτό της δεκάδας. Γι' αυτό το λόγο θέλω να πάτε να ετοιμαστείτε, make-up, μαλλιά, και σας περιμένω στο στούντιο για το σημερινό challenge. Okay. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Τα λέμε backstage, παιδιά. Έλα το χειροκρότημα. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Καλώς σας. Γεια σας. Τι κάνετε, κοριτσιά? Βάσια μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Και εγώ πολύ, Μάνο μου, που είμαστε εδώ μαζί με την υπέροχη ομάδα σου και με δύο υπέροχα κορίτσια με πανέμορφα πρόσωπα. Ειρήνη και Άννα, σήμερα θα κάνουμε την καμπάνια, σωστά? Πολύ σωστά. Ωραία, θες να μου δώσεις γραμμές πού ακριβώς θες να κινηθούμε? Βεβαίως. Σήμερα λοιπόν το δέρμα πρέπει να είναι πολύ καθαρό, με ωραίο sculpting, δηλαδή να φαίνονται όμορφα οι διαστάσεις του προσώπου. Οπότε θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κάλυψη με Wake Up and Makeup Foundation σε μικρή ποσότητα. Στη συνέχεια θα δουλέψουμε με concealer και corrector όπου χρειάζεται και σε μικρές ποσότητες και πάλι, γιατί θέλουμε μια διαφάνεια στο πρόσωπο. Επίσης θέλουμε ωραίο contouring, να φαίνονται όμορφα τα κόκαλα, η δομή του προσώπου και φυσικά θα τονίσουμε πολύ έντονα τις βλεφαρίδες αλλά και τα χείλη, έτσι ώστε το χαμόγελο και η έκφραση να είναι πρωταγωνιστές μέσω των ματιών και των χειλιών. Άψογα. Όσον αφορά τα χείλη, λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε χρώματα τα οποία είναι ανεξίτηλα. Πολύ σωστά. Θα δουλέψουμε με τα Matte Liquid Lipstick, τα οποία είναι ομοιόμορφα για πάρα πολλές ώρες χάρη στην ανεξίτηλη ιδιότητά τους, με full χρώμα και πάρα πολύ εντυπωσιακές αποχρώσεις, τις οποίες θα δούμε ευθύς αμέσως. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πω, ομορφιές. Ελάτε. Μπήκαμε μέσα ντυμένοι, έτοιμοι, βαμμένοι και λέω, ωραία, δεν θα είναι challenge. Κάποιος θα φύγει σήμερα. Θα κάνουμε αποχώρηση στο σπίτι. Πάντα μπαίνω με το σκεπτικό ότι ήρθα για να σκίσω. Λέω, οκ, Θάνο, άλλη μια φορά κολυμπάς σε άγνωστα νερά, αλλά είσαι καλός κολυμβητής, θα τα βγάλεις πέρα. Γεια σας, μοντέλα μας. Πώς είστε σήμερα? Μια χαρά! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας στο μάθημα. Ισμινάκη, και εμείς χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Να πούμε και λίγο το κόνσεπτ στα παιδιά, να μάθετε ποιο είναι το κόνσεπτ. Αρχικά, ένας-ένας, έχοντας 2 λεπτά χρόνο, θα φωτογραφηθείτε σε κοντινά πορτρέτα ομορφιάς. Τι πάει να πει αυτό? Όμορφα χαρακτηριστικά, έντονο βλέμμα, χωρίς απαραίτητα να είναι αυστηρό ή να είστε σοβαροί.
με σκοπό να βγάλουμε τη σωστή φωτογραφία. Σας ακούγεται εύκολο? Ναι. Εντάξει, ναι. Ωραία. Φανταστείτε λοιπόν ότι σε όλο αυτό θα έχουν να προσθεθούν και χέρια, τα οποία ίσως το κάνουν λίγο διαφορετικό. Όπα, τι γίνεται εδώ? Τα χέρια αυτά δεν θα είναι τα δικά σας χέρια, θα είναι τα δικά μου και του Γιώργου. Εντάξει, προφανώς αλλοϊσμίνη, έτσι ένα γυναικείο χέρι, ωραία δάχτυλα, νύχια ωραία. Θα φοράμε κοσμήματα, πραγματικά διαμάντια, πολύ μεγάλης αξίας. Έχουμε την χαρά να έχουμε την προσφορά του οίκου Δανελιάν. Και αυτό είναι εμπνευσμένο, όλο το κόνσεπτ, από ένα iconic photoshoot που είχε γίνει για το Harper's Bazaar με τον Steve McQueen το 1965. Ακούω θέμα σε κουμπάνε λαχυρία στο πρόσωπο, που γενικά δεν αφήνω κανένα να με κουμπάει στο πρόσωπο, αλλά αφού θα έχουν διαμάντια, εντάξει, θα κάνω μια εξαίρεση. Αυτό είναι για campaign Dust and Cream και έχουμε μαζί μας την Βάσια για να μας πει περισσότερα. Αρχικά θέλω να πω ένα wow, γιατί βλέπω λαβάστρινα δέρματα χάρη στα προϊόντα της Dust & Cream. Το concept είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά πιστέψτε με, ανυπομονώ πάρα πολύ να δω τις τελικές σας λήψεις, οι οποίες φυσικά θα αναδείξουν τον ένα νικητή, ο οποίος θα έχει τη χαρά να πάρει ένα δώρο, το οποίο θα είναι gift box με προϊόντα της Dust & Cream και φυσικά θα έχει και μία συμμετοχή σε ένα live στα social media της Dust & Cream. Για μένα προσωπικά είναι πιο σημαντικό να βγω σωστός στη λήψη, αλλά φυσικά κανείς δεν θα έλεγε όχι σε ένα τέτοιο ωραίο βραβείο που είναι το live με την Dust & Cream και τα προϊόντα. Λοιπόν, Βάσια, μας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Φωτογράφος μας για σήμερα είναι ο Ιωσήφ Λεοντιάδης, γνωστός αλλιώς και ως Joy Leo. Αγορίνα μου, τι κάνεις? Hello. Είσαι καλά? Γεια σου. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Γεια σας. Το θέμα το ακούσατε ήδη. Γενικά έχουμε να κάνουμε με πορτρέτα. Σημαντικό για μένα, δουλεύω πολύ την ενέργεια και το συνέστημα με τους ανθρώπους που έχω μπροστά μου. Δεν πάνε να σας τραβάνε τα αυτιά, δεν πάνε να σας τραβάνε τα πάντα. Είμαστε εσείς και εγώ. Είναι ένας φωτογράφος που θαυμάζω πάρα πολύ τη δουλειά του και ήθελα πολύ να δουλέψουμε μαζί. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ. Και να πούμε ότι η φωτογραφία beauty είναι από τις πιο δυνατές δουλειές που μπορεί κάποιο μοντέλο να κλείσει. Βάλτε τα δυνατά σας, θέλω να δω ωραίες εκφράσεις, θέλω να δω δυναμισμό, θέλω να δω αυθορμητισμό και να σκεφτείτε γενικότερα πράγματα τα οποία κάπως θα έχουν ένα ενδιαφέρον στο φακό. Ωραία βλέμματα. Εντάξει, καθίστε στον καναπέ λοιπόν και θα φωνάζουμε έναν ένα να αλλάξει. Πιστεύω το έχω, έκανα και ασκησούλες πριν, έκανα κάτι. Δεν ξέρω ποιος με είδε, ήμουνα χάλια, αλλά ναι, πιστεύω θα βγάλω ό,τι καλύτερο μπορώ. Λοιπόν, παιδιά, πριν ξεκινήσουμε να υπενθυμίσω ότι είναι beauty campaign της Dust & Cream με πραγματικά διαμάντια. Οκ, okay. Και εσείς διαμάντια είστε, οπότε ελάτε και δείξτε το. Και μιας και μιλάμε για εδώ, Βασίλη, you are the first. Τυχαίνει να είμαι, πιστεύω, καλός στα πορτρέτα, να είναι το δυνατό μου σημείο. Ήθελα πολύ να το ανοίξω και να δώσω ένα μοτίβο, ας πούμε, ένα reference. Στα υπόλοιπα παιδιά. Λοιπόν, όπως είπαμε πριν, ενώ χέρια δεν άσε τα χέρια να κάνουν τη δουλειά τους, εμείς οι δύο μόνο. Και πριν χαμόγελα που μου έσκασε ήσουν σούπερ. Οπότε κάνουμε και γκριμάτσες, δεν ούτε σοβαρό. Παίζουμε διάφορες εκφράσεις μαζί. Λοιπόν, ο χρόνος, παιδιά, ξεκινάει από τώρα. Δύο λεπτά, υπενθυμίζω. Γρήγορα το κουνάλι. Ναι, είναι, κάνει νευρικές κινήσεις και νιώθει αχώνομο. Ναι. Δώσε χαμόγελο. Γενικότερα το χέρι υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε ως σαμαντάζ. Όταν έπιασα το νόημα του χεριού της Ισμήνης επάνω μου, απλά τοποθετούσα το πρόσωπό μου, άλλαζα τις γκριμάτσες μου ανάλογα με το χέρι, το που βρίσκεται, το τι φαίνεται. Αυτό τι είναι, ρε Βασίλη, αυτό το γέλιο? Απορία που με πιάνει παντού. Έκανα και άλλα πράγματα, εννοείται, πιο goofy, γιατί goofy είναι το middle name μου πλέον. Αχ, αυτή είναι τέλεια. Όπα, αυτή ήταν τέλεια, παιδιά. Ωραία. Τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου. Το χέρι της Ισμήνης ήταν κολακευτικό πάνω μου, θα πω. Αλλά και το πρόσωπό μου πάνω στο χέρι της Ισμήνης ήταν αντίστοιχα κολακευτικό. Γενικά, μου άρεσε όλο το κόνσεπτ με το χέρι της Ισμήνης. Ήταν ένα αβαντάζ, θα πω εγώ, γιατί όταν έχεις ένα χέρι με τόσο ωραία κοσμήματα, προφανώς τονίζει περισσότερο το πρόσωπό σου. Τελικά, εγώ είμαι κοπέλα, αλλά
πιο γρήγορα ήμουν έτοιμη. Όταν έχει να κάνει με διαμάντια, θέλει τον χρόνο μου. Οκ. Όχι μόνο στέκεται, νομίζω ότι ήρθε και κάτσε γάντι. Δεν φεύγει, δεν βγαίνει. Μάλλον θα μείνει στο χέρι μου για μια ζωή. Μαρία! Επόμενο παιδί, Μαρία! Γεια! Γεια, έλα. Mon chéri. Κεράκι. Κάτσε. Ωραίο βλέμμα, το μακιγιάζ είναι καταπληκτικό. Τα διαμάντια είναι επίσης καταπληκτικά. Το χέρι μου θα δούμε κατά πόσο είναι καταπληκτικό. Οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, έτοιμοι. Για να βλέπω όμορφο πρόσωπο, Μαρία. Αυτό είναι πιο ωραίο, ναι. Πού είναι τα χείλη, δεν τα βλέπω. Δώσε χαμόγελο. Ωραίο το χαμογελαστό. Πάνω, ωραία. Πιο χαμηλά. Νομίζω ότι πιέζει κιόλα. Σοβαρούλη είσαι. Με αντί το χέρι του Καράβα, ξύγησαμε το χέρι της Ισμήνης. Οπότε η διάθεση ανέβηκε διπλά. Αυτό το τέλειο χέρι στο πρόσωπο. Πήγα να χάσω λίγο την προσοχή μου, αλλά φάνηκα επαγγελματίας. Να δούμε και κανένα περίεργο. Nice. Δεν είχα χέρι Ισμήνης, είχα χέρι Καράβα. Γιατί άλλο τώρα να έχεις το χέρι της Ισμήνης και άλλο να έχεις τώρα χερούκλα του Καράβα. Μπορεί να ακούγεται λίγο πολύ ψωνίστικο, αλλά με αυτό τον αέρα μπήκα μέσα. Λέω λοιπόν, ήρθε η ώρα να τους διδάξω. Άννα, πολύ ωραίες εκφράσεις. Μπράβο. Δεν είμαι επαγγελματίας, αλλά θα γίνω. Ωραίο αυτό, πολύ ωραία. Nice. Nice. Ωραίο κι αυτό. Να αγωνίσει. Όλα ζητάνε κάτι το διαφορετικό, ας δακώσω κι εγώ, μήπως πάει πουθενά. Ολγά, χαλάρωσε. Θα πρέπει να αφαιθείς σε αυτό το μαγικό χάδι της Ισμήνης, το οποίο είναι χάδι εκατομμυρίων. Φαντάζομαι ότι το χέρι της Ισμήνης είναι δικό σου χέρι, οπότε αφαίσου γενικά τις εκφράσεις. Παίξε. Ρε, Τζονί. Oh! Αυτό είναι, Τζονί. Από μόνο σου τάραξε. Τι έγινε, ρε, εσύ. Τι έγινε. Να τη στείλω. Νόμιζα το μουστάκι. Να σου πω, είναι λίγο τσιγκελωτό. δώσε λίγο έτσι μπουκολικό μουστάκι. Δεν στρίβει ακόμα. Θέλει ακόμα λίγο να στρίψει. Θέλει. Ρίξε κανένα χαμόγελο τρελό. Και κλειστά μάτια, ωραία είναι και τα κλειστά μάτια. Αν βγει αυθόρμητο, είναι πολύ ωραίο. Σκέφτηκα κάποια συναισθήματα, λίγο θυμό, ας πούμε, ότι με ενοχλεί ή ότι είμαι χαρούμενη, ότι είμαι ερωτευμένη. Κάπως έτσι το σκέφτηκα και πιστεύω βγήκε αρκετά καλό. Και ο πάνω. Άρε, Μίτσι. Από λέω μου θυμίζει λίγο τον Brad Pitt. Τον Brad Pitt δεν ξέρω αν τον θυμίζω. Θα προσπαθήσω να τον φτάσω σε ένα ισοζύγιο το γατάκι. Αλλά ακόμα έχω νομίζω λίγη δουλίτσα γι' αυτό. Ισμήνη, χάλασε του κι άλλο τα μαλλιά. Σεξι. Τέλειο αυτό, κράτα το. Μπράβο. Δεν υπάρχει, Μίτσι. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό που το χέρι της Ισμήνης σου κρύβει το μισό πρόσωπο. Όταν αισθάνομαι μόνιμα ένα χέρι στο πρόσωπο και ενώ ξέρω πώς γράφει το πρόσωπό μου και μου το κρύβεις, νιώθω άβολα. Και κράτα το αυτό, κράτα το. Έκανα κινήσεις να προσπαθώ να αποφύγω λίγο το χέρι, να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, αλλά πάλι ήταν μόνιμα το χέρι εκεί. Οπότε ένιωθα μόνιμα πιεσμένος. Και σίγουρα αυτό θα βγει στο φακό. Πολύ cute. Πάρα πολύ cute. Α, ωραία και το sexy. Μάτια σε μένα. Τέλεια. Αυτά είναι ωραία. Αυτό το μηδίαμα που κάνεις είναι πάρα πολύ ωραίο. Χέρι, Ισμήνη, να βλέπω προς εμένα. Έκανε και κρυμάτσες full.
Και δεν με ενδιαφέρει αν ήταν αστείες, αν ήταν χαζές, αν... δεν με ενδιαφέρει το πώς έβγαιναν. Γιατί ήθελα να έχω μια καλή λήψη και αυτό είναι όλο. Κυβέλη! Έλα ρε Κυβέλη, κουκλάρα είσαι! Ευχαριστώ. Δεν θέλω αγριότητες. Ήρεμα πράγματα. Έδινε λίγο πόνο ο κύριος Καράβας και φοβήθηκα να μην έχουμε δράματα. Nice. Ωραίο και το χαμόγελο. Μια διαφορετική έκφραση στα μάτια. Ωραία και αυτά λίγο τα πιο αστεία. Μπράβο. Ωραίο beauty πρόσωπο. Μπράβο. Η Κυβέλη είναι beauty. Είναι αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Τελευταίος, πάμε. Λοιπόν, Αγγέ, έχεις δύο Ενέργεια. Λεπτά. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Πάμε. Ωραία. Λίγο chin up. Λίγο. Ναι. Παιχνιδιάρης ο Αγγέος, ε. Ναι, γενικά άρα, κάνει Αγγέ. Πολλές αλλαγές. Θα τη φάσα την ωραία, τη φάσα. Αχ, τέλειο αυτό. Τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγγέο, είδαμε πόσο ποθητός είσαι σήμερα. Κατά τη διάρκεια του σετ ήμουν αρκετά σίγουρης για μένα και άκουγα και τα παιδιά και τους κριτές ταυτόχρονα, οπότε ήμουν πολύ ήρεμος για το ότι τα έχω πάει καλά. Για πες μας, πώς είδες τα παιδιά σήμερα? Ήταν fun, παιχνιδιάρικα, creative, αυτό θέλαμε. Εγώ έχω να δώσω συγχαρητήρια τόσο σε σένα όσο και στα παιδιά. Οι λήψεις είναι φοβερές. Πάρα πολύ ωραίες λήψεις. Και εγώ βλέπω μπροστά μου εξώφυλλα περιοδικών. Και campaign για κοσμήματα, για beauty. Στιβ Λέο είχε ένα πολύ ωραίο vibe. Thank you. Και ήταν ο τύπος που σε κάνει να πιστεύεις ότι η φωτογραφία σου θα είναι καλή. Ανεξαρτήτως δηλαδή το πώς θα τα πας, σου βγάζει έτσι μια σιγουριά αυτό το vibe που έχει ο συγκεκριμένος φωτογράφος. Τεράστιο respect. Παιδιά, απόλαυσα πάρα πολύ τη φωτογράφηση σήμερα. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ δυνατά κλικ. Πραγματικές λήψεις για beauty campaign. Το μακιγιάζ ήταν υπέροχο. Περιμένω να ακούσω πώς νιώσατε την επόμενη φορά που θα σας δω. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε. Ωραία εμπειρία. Ήθελα να κάνω ένα πορτρέτο, είναι η αλήθεια. Και πιστεύω ότι το έβγαλα και πολύ ικανοποιητικά. Παιδιά, από τις φωτογραφίες που είδαμε με την Ισμήνη on the spot, ήσασταν όλοι εξαιρετικοί. Θέλω να δω ποιες έχει επιλέξει ο φωτογράφος. Οκ, okay, τι λέτε, οπότε πάμε να τις δούμε μαζί. Πάμε, πάμε. Πάμε. Έλα ρε Μαρία, πού είσαι κοριτσάρα. Α, ποια είναι αυτή. Σαν βασίλισσα είσαι. Φωτογραφία μου άρεσε πάρα πολύ, αισθανόμουν βασίλισσα όντως. Σε φάση κάτσετε καλά όλοι, είμαι εγώ και κανένας άλλος και τι μου λες εσύ τώρα, δεν ξέρω. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Πάρα πολύ ωραία είμαι. Flirty. Πού είναι, πού είναι αυτό το αγόρι. Δεν υπήρχε κάποια φωτογραφία που δεν μ' άρεσε, αλλά δεν με ενθουσίασε όσο θα περίμενα η φωτογραφία του Αιγαίου. Αγγε. Αγγεουλίθο. Ο Brad Pitt, έλα, δώσ' το. Δεν το περίμενα με τίποτα, απλά την κοιτάω και την ξανακοιτάω και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να είναι τόσο τέλεια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι τις είδαμε όλες τις φωτογραφίες. Προσωπικά, μιλώντας, έχω κατασταλάξει σε τρεις. Θα μπορούσα κάλλιστα αύριο το πρωί να δω σε εξώφυλλα περιοδικού τις λήψεις του Κωνσταντίνου, του Ναπολέων και της Κυβέλης. Όλες οι άλλες λήψεις είναι επίσης εξαιρετικές, είναι πιο εμπορικές. Okay? Πράγμα το οποίο το θέλουμε, είναι εξίσου καλό. Εγώ νομίζω ότι μέσα μου έχω νικητή. Νομίζω ότι κι εγώ. Όλοι ήσασταν υπέροχοι, όλες οι λήψεις ήταν πάρα πολύ ωραίες. Αυτός ή αυτή που μου πούλησε περισσότερο το προϊόν είναι η Κυβέλη. Συγχαρητήρια, Κυβέλη μου.
Η λήψη μου με κάνει πραγματικά περήφανη και ευτυχισμένη και θα προσπαθήσω να γεμίσω με τέτοιες λήψεις. Κοριτσάρα μου όμορφη, θα συμφωνήσω και εγώ με τη Βάσια. Είναι μια εξαιρετική λήψη. Από όπου και να τη δεις, είναι τεχνικά άρτια. Κυβέλη μου, έχεις κερδίσει ένα υπέροχο δώρο από την Dustin Cream. Το δώρο αυτό είναι αρχικά ένα gift box με προϊόντα μακιγιάζ, τα οποία είναι δικά σου. Και βεβαίως έχεις και άλλο ένα δώρο για πιο μετά, το οποίο είναι ένα live session στα social media της Dustin Cream. Υπέροχα, ευχαριστώ. Να σου φέρω το δώρο σου για να το δούμε και μαζί. Η Κυβέλη νομίζω πολύ άξια παίρνει την καλύτερη λήψη και παίρνει και το δώρο της Dustin Cream. Νομίζω ότι το αναδείχνει πάρα πολύ έτσι, με τα χείλη της, με το βλέμμα της. Το δέρμα της μου άρεσε πάρα πολύ όπως έγραφε. Με το χέρι του κυρίου Καράβα, με το δικέφαλο εκεί πέρα. Νομίζω ότι της έδινε λίγο παραπάνω boost. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Για μία ακόμη φορά, Κυβέλη, συγχαρητήρια. Οι υπόλοιποι μην επαναπαύεστε. Σας περιμένω ακμεότατους, πολύ δυνατούς, στην επόμενη δοκιμασία. Okay. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Το έπαθλο είναι μία τεράστια κούτα, ένα τεράστιο gift box. Και κούπα. Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα έχω μία δυναμία στα καλλιτικά, στο make-up. Α, έχω και σκραμ. Αυτό το θέλω εγώ. Νιώθω υπέροχα και γι' αυτό, μετά τη φωτογραφία. Good vibes και χαρούμενη. Νιώθω ότι έχουμε πάρει μια τροχιά στο Gin Team που είναι πολύ όμορφη, που έχουμε μπει σε πιο ρεαλιστικά κόνσεπτ. Και αυτό είναι κάτι που με ενθουσιάζει πάρα πολύ και με κάνει να θέλω να δω αυτό όλο το ταξίδι, όσο μακριά και να φτάσω, τι άλλο θα μου φέρει.